Ακόμα μια σημαντική διάκριση είναι έτοιμο να κατακτήσει το δίδυμο των επιτυχιών από την Αλεξανδρούπολη Καβαρατζή Κοντοστάθη, καθώς βρίσκεται στο Χάρτμπεργκ της Αυστρίας. Εκεί οι νεαροί αθλητές θα λάβουν μέρος στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Beach Volley κάτω των 20. Ξεκίνησε το πρωτάθλημα από τις 16 του μηνός. Θα διαρκέσει έως τις 29 Αυγούστου, μάλιστα μετά την ένατη θέση που κατέκτησαν στο Παγκόσμιο της Κύπρου. Επόμενος στόχος είναι η καθιέρωση του ελληνικού Beach Volley στις υψηλότερες θέσεις μεγάλων διεθνών διοργανώσεων. Μόνο και μόνο η συμμετοχή στους αγώνες αυτούς είναι πολύ μεγάλη επιτυχία που υποδεικνύει για μία ακόμη φορά πόσο πολύ πρέπει να στηριχθεί το beach volley στον τόπο μας. Στο Χάρτμπεργκ της Αυστρίας βρίσκεται το νεαρό δίδυμο των επιτυχιών του beach volley από την Αλεξανδρούπολη, Γιάννης Καβαρατζής και Γρηγόρης Κοντοστάθης. Οι δύο αθλητές που αποτελούν μέλη της εθνικής ομάδας στο εν λόγω άθλημα αγωνίζονται στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών. Χθες ξεκίνησε στην Αυστρία το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα beach volley κάτω των 20 ετών. Συμμετέχει ένα ζευγάρι από την πόλη μας, ο Καβαρατζής ο Γιάννης και ο Κοντοστάτης ο Γρηγόρης. Αυτά τα παιδιά αποτελούν την εθνική ομάδα μας σε αυτές τις ηλικίες. Το τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας τους το κάνανε εδώ στην Αλεξανδρούπολη και είχαμε την ευκαιρία κάποιοι προπονητές να το παρακολουθήσουμε. Νομίζω ότι τα παιδιά βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση. Είχαν και την εμπειρία του παγκοσμίου πρωταθλήματος που έγινε στην Κύπρο. Οι δύο αθλητές έχουν ήδη μία νίκη και μία ήττα στο τουρνουά και θα πρέπει να κερδίσουν τον επόμενό τους αγώνα προκειμένου να διεκδικήσουν ένα καλό πλασάρισμα. Το πρωτάθλημα θα ολοκληρωθεί στις 29 Αυγούστου. Όπως είπα, ήδη χθες ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Κατάφεραν χθες να κάνουν μία νίκη και μία ήττα. Κερδίσαν ένα ζευγάρι από το Ισραήλ και χάσανε από ένα ζευγάρι από την Αυστρία που είναι και η διοργανώτρια χώρα. Φυσιολογική ήττα, θα έλεγα. Και τώρα μένει το σημερινό παιχνίδι που ήδη διεξάγεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε απέναντι σε ένα ζευγάρι από τη Γερμανία, το οποίο αν το κερδίσουν το παιχνίδι αυτό θα συνεχίσουν την πορεία τους στο τουρνά, στο κυρίως σταμπλό, και αν χάσουν θα πάρουν κάποια κατάταξη και θα σταματήσουν εδώ, γιατί είναι όμιλοι. Πιστεύω ότι είναι στις δυνατότητές τους αυτό το ζευγάρι τη Γερμανία να το κερδίσουν. Και το ευχόμαστε όλοι να προχωρήσουν τα παιδιά, γιατί είναι πολύ μεγάλη εμπειρία το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Μάλιστα, πριν οι δύο αθλητές αναχωρήσουν για την Αυστρία, στην Αλεξανδρούπολη πραγματοποιήθηκε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον σεμινάριο προπονητικής για το beach volley. Η πρωτεύουσα του νομού Εύρου έχει άλλωστε μεγάλη παράδοση στην ανάδειξη ταλέντων και προπονητών στο άθλημα. Την περίοδο που έγινε το τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας των παιδιών στην Αλεξανδρούπολη, παράλληλα ο ομοσπονδιακός προπονητής, ο κ. Πούμπουρας, που ήταν κοντά τους, έκανε και ένα σεμινάριο προπονητικής για το beach volley, διότι εμείς παραδοσιακά στην περιοχή μας βγάζουμε συνεχώς καινούργια ζευγάρια και γενικώς το καλλιεργούμε το άθλημα του beach volley, και νομίζω ήταν πολύ επικοδομητικό όσοι το παρακολουθήσαν αυτό το σεμινάριο, διότι από προπονητές που βγαίνουν στο εξωτερικό είναι καλό να παίρνουμε κάποια στοιχεία, διότι σίγουρα όταν βγαίνεις έξω βλέπεις και κάνεις πράγματα τα οποία δεν έχουμε δει εδώ στην Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το μεγάλο δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή και την εμπιστοσύνη σας. Καλό βράδυ σε όλους.